σκορπεί αυτό από το μνήμα. Καλά, δεν έχουν πολλού ανθρώπου πριν τα ενημερώνουν. Εδώ είναι η Βιατρίκη Μαγρίζου, η οποία έπρεπε να τη πω και την Ιβόν Σανσόν. Σωστά, δεν τα είπατε. Κοίτα, πάλι μιλάει. Βέβαια. Η Ιβόν Σανσόν λέει και θα κάνω το διαιτητή. Όχι, δεν θέλω. Δεν θα πάρω το μέρο τη, θα πάρω το μέρο του δικαίου. Ξέρει τι κάνει με αυτόν. Μαθαίνει ο κόσμο τη δική σου ηλικία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Γιατί έχω εγώ πρόβλημα. Ανίσχυση, εμεί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν όμω λε ανακρίβειε. Είμαστε τόσο ανοιχτοί πραγματικά. Όλοι αυτοί οι συνευρέσεις μας, οι 35 και 35 συμπόσια, τι φλαναχιον πλάκα δηλαδή, αυτά είναι συμπόσια. Ήταν συμπόσια το οποίο αρχίζει το μεσημέρι. Μαριρέλη το μεσημέρι θέλει όπως ο κανονικός άνθρωπος να φάει. Ερχόταν πραγματικά λυμασμένη, έφερνε από την Κηφισιά διάφορα. Τεντζερέντε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αφού ο κόσμος περνούσε ποια είναι αυτή όταν δεν την γνωρίζαν. Λέω είναι μία που μας κάνει Tupperware, επίδειξη. Βέβαια. Αλλά περάσαμε πολύ ωραία, πραγματικά. Ήταν υπέροχα. Αυτά ήταν τα πολύ ωραία. Γι' αυτό με το Γιάννη νιώθω ότι είμαστε... αδελφές ψυχές. Νομίζω ότι είμαστε αδέρφια. Και με το Γιάννη και με τη Γιώτα, η οποία λέγε, μα τι κουβάλισες πάλι. Της άρεσαν βέβαια πάρα πολύ, γιατί λέγαμε, τι θα πάμε σήμερα. Όταν χωρίζαμε, η χαρά μας και το να λέμε, παιδιά, αύριο, τι φαΐ θέλετε, και τι με μόνο πνευματικές αναζητήσεις. Και μετά από το φαΐ, από την κουβέντα τότε άρχιζε. Δεν σταματούσαμε παρά μέχρι το απόγευμα, πολύ αργά. Και πάντοτε έλεγα στην οικογένειά μου εκεί ότι πότε θα έρθει το αύριο για να πάω στην Ηροδότου. Δεν θα ξεχάσω τόσους μήνες. Και έλεγα, όταν τελειώσαμε, έλεγε ο ένας τον άλλον, μου έλειψες και εσύ μου έλειψες. Τι ωραία, πότε θα έρθεις το μεσημέρι πάλι για φαΐ. Νομίζω πως θα ξαναρχίσουμε τη συνέντευξη. Υπάρχει και δεύτερος τόμος, υπάρχει και sequel που λέμε. Την είχα ρωτήσει στο...